Ευρισκόμεθα εις τη 17η κατοίκηση του Αγίου Κυρίλου, αγαπητοί μου, εις την παράγραφον την 19η, σελίδα 224, όσοι έχετε βιβλίο. Ενθυμίστε την περασμένη φορά, είχαμε δει την προφητεία του προφήτου Ιωήλ, η οποία και καταχωρείται εις την Καινή Διαθήκη, και καταναλώσαμε όλη μας την ώρα σε μία βεβαίως γρήγορη ανάλυση, και είδαμε πόσο σπουδαία είναι αυτή η προφητεία με τα πρώτα της και δεύτερα της έσχατα, όπως αναφέρεται, και ότι στα πρώτα έσχατα έχουμε την πρώτη παρουσία του Χριστού την Πεντηκοστή, ή στα δεύτερα έσχατα έχουμε την κρίση, και ότι επαλήθευσε βεβαίως το πρώτο μέρος, αφού την ερμηνεία της προφητείας την κάνει αυτός ο Απόστολος Πέτρος εις το πλήθος την ημέρα της Πεντηκοστής. Το δεύτερο μέρος επιφυλάσσεται να πραγματοποιηθεί. Όταν δούμε εμείς ότι πραγματοποιείται το πρώτο μέρος ή ναι, κάποιο μέρος, τότε περιμένουμε και το υπόλοιπο. Είναι εκείνο που κι άλλοτε σας έχω πει, ο Πασκάλ έλεγε ότι από τις 10 προφητείες, δεν είναι 10, το λέει σαν νούμερο, έτσι, ένας ελεύθερος αριθμός. Από τις 10 προφητείες οι 9 έχουν εκπληρωθεί. Μένει η 10η. Αφού οι 10 εξεπληρώθησαν, γιατί δεν θα εκπληρωθεί και η 10η? Θα λέγαμε λοιπόν εδώ τώρα στην προφητεία του προφήτου Ιωήλ. Αφού ο Χριστός ήρθε και καρπός της πρώτης του ελεύσεως, ή το η Πεντηκοστή, διότι για αυτήν μιλάει, διότι πώς θα έρχονταν το Πνεύμα το Άγιον εάν δεν ερχόντανε πρώτα ο Υιός με την ενανθρώπιση του. Εάν λοιπόν ήρθε ο Χριστός κατά την πρώτη του παρουσία, τότε δεν θα έρθει και τη δεύτερη, στη δεύτερη του παρουσία. Δεν θα ξανάρθει δηλαδή πάλι. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Συνεχίζω. Είμεθα εις το στίχο 32. Ξέρετε, το κείμενο έχει δίπλα έχει αρρύθμιση ανά 5 στίχους, ώστε κανείς όταν σημειώνει την σελίδα βάζει ένα κόμμα και βάζει δίπλα τον έναν άλλον αριθμό το στίχο, κανείς μπορεί να βρει με ακρίβεια εκείνο το οποίο θέλει. Όλα εξάλλου τα έργα, τα κλασικά έργα και των πατέρων που έχουν κωδικοποιηθεί τροπόντινα, όπως και των αρχαίων συγγραφέων, έχουν αυτήν την μορφή, έχουν πλάι αυτήν την αρρύθμιση, και κανείς μπορεί να παραπέμπει και ο άλλος να βρίσκει με ακρίβεια εκείνο το οποίο θέλει. Όπως εξάλλου και η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή χωρίστηκε σε κεφάλαια και σε χωρία. Τα χωρία βεβαίως, αυτό 1, 2, 3, προφανώς δεν τα έβαλαν οι Απόστολοι. Αυτά είναι έργων μεταγενέστερων. Είναι βοηθητικό για μας όταν θέλουμε να ανατρέξουμε, να βρούμε ένα σημείο. Λοιπόν, ευθύς μετά λέει ο Άγιος Κύριλλος, αφού ανέφερε την προφητεία του Ιωήλ, το Πνεύμα το Άγιον απροσωπόληπτον εστίν, ούγαρ ζητή αξίωμα, αλλά ψυχής ευλάβεια. Μήτε οι πλούσιοι τυφούστοσαν, μήτε οι πένιτες ταπεινούστοσαν. Μόνον δε έκαστο σε αυτόν ετοιμαζέτο προς υποδοχήν της επουρανίου χάριτος. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιον, λέγει, είναι απροσωπόληπτο. Δεν προσωπολήπτει. Δεν λέγει ότι εσύ είσαι πλούσιος άνθρωπος ή φτωχός, είσαι διανοούμενος ή ιδιώτης. Ιδιώτης στην αρχαία γλώσσα θα πει ο μη μορφωμένος. Δεν λέει τέτοια πράγματα,
αλλά τι κοιτάζει, αφού είναι απροσωπόληπτο το πνεύμα το Άγιο? Κοιτάζει μόνο την ευλάβεια της ψυχής. Είσαι ευλαβής? Τότε αυτό ζητάει, δεν ζητάει αξιώματα. Και έτσι ούτε οι πλούσιοι, λέγει, ή θα έλεγα εγώ και οι διανοούμενοι, τη φούστωσαν, δηλαδή να έχουν τύφων. Τύφος θα πει υπερηφάνεια. Τύφος θα πει υπερηφάνεια. Αυτός ο οποίος υπερηφανεύεται. Ούτε ακόμη να ταπεινώνονται και να ξεφτελίζονται οι πτωχοί, αφού το Πνεύμα το Άγιον είναι απροσωπόληπτο. Ο καθένας ας ετοιμάζει τον εαυτό του για την υποδοχή της επουρανίου χάριτος. Αυτό είναι όλο. Ό,τι και να είσαι, ετοίμαζε τον εαυτόν σου να μπορείς να υποδεχθείς το Πνεύμα του Θεού, να υποδεχθείς, να δεχθείς τις ευεργεσίες, τα χαρίσματα, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Και εισερχόμεθα εις την 20η παράγραφο, γιατί αυτό που σας διάβασα ήταν ένα μικρό κομματάκι της 19ης παραγράφου. Πολλά μενούν ημίν ήρυτε σήμερον, και ίσως και κμικέν η ακρόαση. Πλείον αδεστεί τα παραληφθέντα. Βλέπει κανείς των ζωντανών λόγων, διότι αυτά εγγράφησαν από ταχυγράφους, τα οποία βεβαίως διόρθωσε κατόπιν, είναι προφανές, ο Άγιος Κύριλλος. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολλά έργα πατέρων που δεν διορθώθηκαν. Φερρυππίν ο Ιερός Χρυσόστομος δεν είχε τον καιρό να διορθώσει εκείνα τα οποία έλεγε απάμβωνος. Οι ταχυγράφοι έγραφαν και έτσι δεν του μείνει ο καιρός. Αυτό το γνωρίζουμε, ότι ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι βεβαίως ίσως όλα, αλλά αρκετά του έργα δεν έμεινε δυνατότητα, και χρονική, αλλά και διότι είχε περιπετειώδη βίων, διότι τον άρπαζαν και τον έστελαν εξορία. Πού να μείνει χρόνος να καθίσει να κάνει διορθώσεις που απαιτούν γραφείων? Δεν είχε χρόνο. Έτσι λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, που βλέπει κανείς κάτι τόσο ζωντανό, ότι πολλά υπόθηκαν σήμερα. Σας είπα πολλά, και ίσως η ακρόασή σας έχει κουραστεί, δηλαδή σας κούρασα, δηλαδή κουραστήκατε, δηλαδή δεν θα μπορούσατε πια να ακούσετε. Και εκείνα τα οποία έχουμε αφήσει είναι περισσότερα, δηλαδή πολλά αφήσαμε. Πόσο ωραίο είναι, ξέρετε, άμα διαβάζει κανείς ένα κείμενο που γράφτηκε έτσι εκ του φυσικού, ζωντανά, το χαίρεσε. Και χρία είναι ως αληθώς εν της περί Αγίου Πνεύματος διδάγμωση και τρίτης άλλης και πλειώνων κατηχήσεων. Αλλά θα λέγε κανένας, αν έπρεπε να εκτιμήσουμε την ύλη που θα χρειαζόταν για να μιλήσουμε για το Πνεύμα το Άγιον, θα θέλαμε και τρίτη κατηχήση και περισσότερες κατηχήσεις, για να αναφέρουμε εκείνα τα οποία η Αγία Γραφή αναφέρει και ομιλεί και γράφει για το Άγιο Πνεύμα. Συγγνώμη δε ημίνης εκάτερον της γάρ Αγίας εορτής του Πάσχα λοιπόν εφεστώσεις, εμικύνθητε ημίν σήμερον ο λόγος, και πάσας όσας εχρήν μαρτυρίας από της Καινής Διαθήκης αγαγήν εις μέσον ούκεν εχώρησε. Εδώ βλέπει κανείς ένα τεχνικό στοιχείο και ιστορικό φυσικά. Βιαζόμαστε. Πρέπει να σας τα πούμε αυτά, γιατί πλησίασε η ημέρα του Πάσχα. Τι θα έγινε το? Θα έγινε το η βάπτιση των κατηχουμένων. Διότι κι άλλοτε σας είπα, και αυτό το λέγει στην προκατήχηση, ότι άλλοι ήσαν οι κατηχουμένοι και άλλοι σαν οι φωτιζόμενοι.
οι φωτιζόμενοι ήσαν κατηχούμενοι, τον οποίον ο καιρός του βαπτίσματος είχε προσεγγίσει. Αυτοί δεν ελέγονται πια κατηχούμενοι, ελέγονται φωτιζόμενοι. Δηλαδή μπήκανε στο αυλάκι, μπήκανε στο κανάλι, λέγαμε, για να βαπτιστούν τώρα πια. Και υπάρχει μια ιδιαίτερα φροντίδα για αυτούς. Ο κατηχούμενος μπορούσε να μείνει ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, ανάλογα με την απόδοσή του. Βλέπετε, δεν υπήρχαν εκεί χατηράκια, όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε στα σχολιά και να περάσουμε τον μαθητή, έστω και αν δεν ξέρει, και να πούμε, αχ, δεν βαριέσαι, βάλτε μια μονάδα εκεί να περάσει, βάλτε τη βάση να περάσει και να τελειώνει. Αυτό η Εκκλησία δεν το έκανε. Δεν το έκανε, διότι αν εισήρχε το ατελής, ως ατελής χριστιανός ή ως αγνοών, αυτό θα ήταν μια ζημία, μια ποιοτική ζημία της Εκκλησίας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Γι' αυτό περνούσαν από εξετάσεις, βέβαια προφορικές. Ήρχε το επίσκοπος και έκανε ερωτήσεις εις τους κατηχουμένους και τους έλεγε, πέστε μου αυτό, πέστε μου εκείνο, πέστε μου εκείνο. Ακόμα ο τρόπος της ζωής του καθενός εδιορθώνεται, δηλαδή έδειχνε ζήλο, έδειχνε πίστη, η ζωή του έμπαινε σε έναν τρόπο ευαγγελικών και μετά ακολουθούσε η βάπτιση. Έτσι αυτούς τους ανθρώπους, ξαναλέγω, λέει, τους κατηχουμένους, τους έπαιρνε η Εκκλησία, αφού βεβαίως είχαν κατηχηθεί, καταλήλως εκρίθησαν ότι αξίζει τώρα να βαπτιστούν. Σε αυτούς τώρα γίνεται ιδιαίτερα κατήχησης, η οποία ελέγεται ο κατήχησης ή κατηχήσης των φωτιζομένων. Αυτά λοιπόν που εμείς τώρα εδώ μελετούμε είναι οι τελικές κατηχήσεις των φωτιζομένων. Ήσαν καταρτισμένοι. Έτσι βλέπετε να λέει περιστατικά διάφορα, τα οποία δεν αναλύει περισσότερο ο Άγιος Κύριλλος. Γιατί? Διότι εθερούνται γνωστά. Αν εμείς όμως κάνουμε, μέχρι τώρα έχουμε 5 χρόνια και δεν ξέρω πόσο και να τελειώσουμε τις 24 κατηχήσεις, παρότι οι 5 μυσταγωγικές είναι μικρές σε όγκο, κάνουμε τόσο καιρό. Γιατί? Γιατί δεν προηγήθηκε καμία κατήχηση, καμία προεργασία που να έχουμε γνώση. Και ξέρετε εδώ τι κάνουμε? Εκείνο που θα γίνεται σε μία προεργασία, τα κάνουμε και τα δυο μαζί. Και γίνεται εκ των υστέρων αυτή η εργασία, αφού βαφτιστήκαμε. Η κατήχηση εκ των υστέρων. Έστω και αυτό. Πού είναι η όλη Λάρισα να έρθει να ακούσει εδώ κατήχηση? Γιατί όλη η Λάρισα είμαι θα βαπτισμένη. Γιατί λοιπόν να μην έρθουμε εδώ να ακούσουμε την κατήχηση και να, έστω σας είπα εκ των υστέρων, για να μπορέσουμε να ξέρουμε τι πιστεύουμε και πώς πρέπει να ζούμε. Θα ήθελα να μείνω μόνο σε ένα σημείο, σε αυτά που σας είπα, ότι δεν ευαπτίζεται κανείς εάν δεν έδιδε μαρτυρίες όχι μόνο γνώσεως αλλά και βίου. Στο θέμα του βίου θέλω να μείνω. Εάν δεν έδινες μαρτυρία βίου, δεν βαπτιζόσουν. Αυτό είναι πολύ αξιοπρόσεκτο. Προσέξτε, στο θέμα της ιεροσύνης, παίρνουμε κάποιον να τον κάνουμε ιερέα, μας δίδει μαρτυρίες προτέρου βίου. Βέβαια λέγεται, η λεγόμενη έξωθεν καλή μαρτυρία. Έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, λέμε. Αυτό είναι σημαντικό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Πρόσεξε, μη χειροτονείς εύκολα και μη κοινωνείς, γίνεσαι μέτοχος αλλοτρίων ξένων αμαρτιών. Πρόσεξε. Αλλά να έχει την έξωθεν μαρτυρία. Και όταν λέει έξωθεν, ξέρετε τίνον, το έξωθεν θα πει τον απ' έξω.
οι απ' έξω δεν ήταν οι απ' έξω χριστιανοί, ήταν οι απ' έξω της Εκκλησίας, δηλαδή την μαρτυρία των ειδωλολατρών. Και οι ειδωλολάτρα να λέγουν ότι αυτός είναι καλός άνθρωπος. Το ακούσατε? Όχι οι χριστιανοί, οι ειδωλολάτρα να μαρτυρούν. Σημαντικό. Σε ένα μοναστήρι να πάρει κανείς έναν άνθρωπο να γίνει μοναχός. Αγαπητοί μου, και εκεί το ίδιο. Στο γάμο, και εκεί το ίδιο. Δηλαδή τι? Νομίζομαι ότι όταν βαφτιστούμε θα γίνουμε καλοί χριστιανοί. Νομίζομαι ότι όταν θα γίνουμε μοναχοί θα γίνουμε καλοί χριστιανοί. Νομίζομαι ότι όταν θα μπούμε μέσα στο γάμα θα σοφρονήσουμε. Ενώ μπορούμε τον άλλο καιρό να είμαστε άφρονες και μη σόφρονες. Και να γυρίζουμε από εδώ και από εκεί και να ασωτευόμεθα και να ασωτεύομαι και να γλεντάμε και να κάμαμε και να δείχνουμε, και ότι ο γάμος θα μας φρονηματίσει. Λάθος. Αγαπητοί μου, λάθος. Πρέπει να ετοιμαστείς για να μπεις σε όλα αυτά τα πράγματα. Όπως στην αρχαία εκκλησία έπρεπε να δώσεις μαρτυρίες ήθους, μαρτυρίες βίου, για να μπορείς να βαπτιστείς. Γι' αυτό έχουμε αυτό το κατάντημα. Άντε λέμε με μια επίκεια. Αυτή όμως δεν είναι επίκεια, είναι εγκληματική επίκεια, η οποία τελικά προσβάλλει την ποιότητα της Εκκλησίας. Την προσβάλλει. Και έχουμε αυτό το κατάντημα που έχουμε, όχι σήμερα, όχι χθες, αιώνες από τον καιρό που η Εκκλησία άρχισε τον νηπιοβαπτισμό. Αν και δεν φταίει ο νηπιοβαπτισμός, πρέπει να σας το πω αυτό. Φταίει κάτι άλλο. Να σας το πω τι φταίει. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στη Ρωσία, όταν εκχριστιανίστηκε πριν από 1000 χρόνια. Φέτος είχαμε τα 1000 χρόνια. Προσέξτε τι είναι. Όταν κάποτε το παλάτι, το αυτοκράτορ ήταν ειδωλολάτρης, βεβαίως το προσωπικό του, ο στρατός του, οι συνοδείες του, οι υπουργοί του, όλοι αυτοί τι ήσαν? Ότι ήταν και ο αυτοκράτορ. Δηλαδή ειδωλολάτρε. Όταν τώρα ο αυτοκράτορ γίνεται χριστιανός, πρέπει όλοι αυτοί να αλλάξουν. Να αλλάξουν για να κρατήσουν τα αξιώματά τους, διότι αν οι υπουργοί του βασιλέως πούν ότι εμείς δεν θα θέλαμε να γίνουμε χριστιανοί, τότε δεν θα μπορούν πια να είναι υπουργοί. Έπρεπε λοιπόν, για να κρατήσουν το αξιωμά τους, οι παλατιανοί έπρεπε να εκχριστιανιστούν, να βαπτιστούν. Αλλά αυτό ήταν, αν το θέλετε, μία περίπου βιαία πράξη. Διότι πού η δοκιμασία, πού ο χρόνος της κατηχήσεως, πού η Εκκλησία να δει αν αυτός αξίζει να βαπτιστεί ή όχι. Έτσι βλέπουμε και το ρωσικό λαό, ενώ ήσαν ένας λαός αγρίκος τότε, με τα πάθη του, όπως είχε έρθει σαν λαός και τα λοιπά, από εκεί που ήρθε και τα λοιπά, να βαπτιστούν όλοι στο Δνήπερο ποταμό και τα λοιπά. Γιατί? Διότι βαπτίστηκε το αυτοκράτορ. Χιλιάδες κατέκλυσαν τα ποτάμια να βαπτιστούν. Και βεβαίως έγινε η Ρωσία χριστιανική. Αλλά ο τρόπος όμως δεν ήταν ο ενδεδειγμένος της Εκκλησίας, ο τρόπος δηλαδή της κατηχήσεως. Μην ξεχνάτε ότι έγινε τον 10ο αιώνα η Ρωσία χριστιανική, ορθόδοξη βέβαια, αλλά πια και στην καθημάς Ανατολή τα πράγματα ήσαν ήδη όχι καλά τοποθετημένα. Δηλαδή η κατήχηση δεν υπήρχε πρώτου βαπτίσματος, αυτά είχαν καταργηθεί. Το κακό προηγήθηκε και σε εμάς, ακολούθησε και εκεί. Δεν θα ήθελα να υποστηρίξω ότι πρέπει να μην υπάρχει νηπιοβαπτισμός, διότι στοιχεία νηπιοβαπτισμού έχουμε και στην Καινή Διαθήκη. Όπως λένε οι αιρετικοί, ή λένε οι χιλιαστέ, οι προτεστάντες κυρίως, και οι ρωμαιοκαθολικοί, ότι 12 χρονών θα βαπτιστεί το παιδί κτλ. Όχι. Είναι αρχαία πράξη της Εκκλησίας να βαπτίζει νήπια. Το λάθος δεν είναι εκεί.
Το λάθος είναι ότι δεν υπάρχει πια κατήχηση. Και το άλλο που σας είπα, ότι έγινε της μόδας το πράγμα τότε, ενώ σήμερα πια δεν είναι της μόδας να είσαι χριστιανός. Σήμερα για να είσαι σε έναν άρχοντα δίπλα, μάλλον πρέπει να δηλώνεις την αθεία σου και τον αναρχισμό σου, για να είσαι, να είσαι συνεργάτης. Να είσαι συνεργάτης. Αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζουν, αλλά η κατήχηση, αυτό λείπει, η κατήχηση. Και μπορεί βέβαια να μην έχει τη μορφή αυτή που τώρα εδώ μελετάμε στον Άγιο Κύριλο, αλλά να υπάρχει όμως η κατήχηση, έστω σε κάποια άλλη μορφή, έστω, αλλά να υπάρχει ο Λόγος του Θεού, ώστε ο λαός να κατηχείται. Βέβαια θα μου πείτε, έχουμε κατηχητικά σχολεία. Βέβαια τα πήραμε από την Ευρώπη, στον τύπο τουλάχιστον που ήρθαν στην Ελλάδα, στον τύπο, δηλαδή στο καλούπι. Δεν θα έχει και πάρα πολύ σημασία, όσο θα έχει σημασία το να είναι το περιεχόμενο ορθόδοξο. Βέβαια έχουμε τα λεγόμενα θρησκευτικά, θρησκευτική ώρα, θρησκευτικό μάθημα στα σχολεία. Πιστέψτε με, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι ανεπαρκή. Το κατηχητικό σχολείο σήμερα, λυπούμε που το λέω, εγώ τα αγαπώ, είμαι κατηχητής από 19-20 χρονών παιδί. Ανελιπώς είμαι κατηχητής και το κατηχητικό σχολείο το έχω πάρα πολύ αγαπήσει. Και αν δεν υπάρχει κατηχητικό σχολείο, δεν μπορούμε να βγάλουμε καλά παιδιά. Το θέμα είναι το περιεχόμενο των θεμάτων που θα προσφέρουμε. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το κατηχητικό σχολείο αντιλαμβάνεται την κατήχηση σαν μια υπόθεση περισσότερο πολιτιστική και λιγότερο θεολογική. Μη σας κάνει αυτό εντύπωση. Αυτό είναι όμως ένα κατάντημα, όπως ακριβώς παράλληλα συμβαδίζει και το περιεχόμενο του συγχρόνου κηρύγματος. Όταν το κήρυγμα πολλές φορές δίδει στοιχεία περισσότερο πολιτιστικά, να κάνουμε, να εκπολιτήσουμε τους ανθρώπους, να τους κάνουμε πιο ανθρωπινότερους και όχι πιο θεολογικότερους. Αλλά ένα κήρυγμα που θα ήθελε να κάνει τους ανθρώπους ανθρωπινότερους, νομίζω ότι αυτό δεν είναι χριστιανικό κήρυγμα. Αυτό μπορούσε να το κάνει ένα σχολείο, μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε ουμανισμός. Όχι όμως η Εκκλησία, ποτέ μα ποτέ. Είναι μία παρεκτροπή του κηρύγματος. Παράλληλα λοιπόν με το κήρυγμα, παράλληλα, είναι και η κατήχηση, η οποία αναμφισβήτητα χωλαίνει στο σημείο αυτό. Αν σήμερα κάνουμε μία κατήχηση χρησιμοποιώντας τους πατέρες, θα θεωρηθεί αδιανόητο πράγμα. Χρησιμοποιείς τα παιδιά τους πατέρες? Λέει, γιατί, τι άλλο θα χρησιμοποιήσω? Τους πατέρες θα χρησιμοποιήσω. Δηλαδή πατερική θεολογία, τι άλλο? Τι άλλο? Όπως τα κάποια βοηθήματα, θυμάμαι που τα τελευταία που έκανα εδώ στη Λάρισα, προ πολλών πολλών ετών βέβαια, που μιλούσανε, ο τίτλος του ενός ήταν «Χριστιανικός πολιτισμός». Τρέχα γύρω. Περί της θεωρίας των αξιών και περί των κινήτρων του πολιτισμού και περί και περί και περί. Ακατανόητα πράγματα. Ακατανόητα πράγματα. Μπορεί να είναι ωραία αυτά, πολύ ωραία, αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν χριστιανική κατήχηση. Έτσι, αν κάποτε βρεθούμε να κάνουμε αληθινή χριστιανική κατήχηση ή αληθινό χριστιανικό κήρυγμα, θα μας πούν ότι είμαστε καθυστερημένοι. Όχι, δεν είναι το θέμα αν είμαστε καθυστερημένοι ή προοδευμένοι. Το θέμα είναι ότι αυτά σαν περιεχόμενο πρέπει να έχουν το Λόγο του Θεού με την πατερική ερμηνεία, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες. Αυτή είναι η ορθόδοξη κατήχηση, αυτό είναι και το ορθόδοξο κήρυγμα. Και θα πρέπει, αγαπητοί μου, κάποτε να το καταλάβουμε αυτό, ότι πρέπει να κατηχούμε. Ναι, πρέπει να κατηχούμε. Και τα παιδιά σας, προσέξτε, πρέπει να πάρουν κατήχηση. Γι' αυτό έχω υποστηρίξει και σας το έχω πει και το έχω δείξει στην πράξη την Κυριακή. Εχθές, περίπου, κάθε Κυριακή. Δεν δέχομαι και τα παιδιά σας εδώ. Δεν υπάρχουν και μικρά παιδιά. Τώρα βέβαια σήμερα Δευτέρα είναι αργά, τα παιδιά θα μου πείτε έχουν σχολείο. Κάθε. Υπάρχει μια δικαιολογία. Εγώ θέλω και τα μικρά παιδιά εδώ.
έστω και αν μοιάζει ότι το επίπεδο είναι υψηλότερο από τα παιδιά, από ό,τι θα έπαιρναν τα παιδιά και τι θα άρμοζε στους μεγάλους. Δεν πειράζει. Λέτε, αν δεν πάρουν το 100% και αν πάρουν το 90% ή το 80% ή τα μισά. Είναι ζημία, δεν είναι κέρδος. Και ποιος σας είπε ότι ένας μεγάλος παίρνει πιο πολλά από ένα παιδί? Ποιος σας το λέει αυτό? Έτσι, τον άρχονται και τα παιδιά σας, μάλιστα αν δεν έχουν σχολείο ή δεν έχουν να διαβάσουν Δευτέρα βράδυ, εννοείται, ή πάρτε και τα παιδιά σας. Θα πάρουν πολλά πράγματα. Πρέπει δηλαδή να έχουμε μια συστηματική κατήχηση μέσα στην Εκκλησία μας. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος και ο πρώτος παράγων για κάθε παρακμή που ζούμε, βίου και πίστεως που ζούμε εμείς οι χριστιανοί και στον τόπο μας, δηλαδή στη χώρα μας και στην εποχή μας. Λείπει γαριμήν έτσι πολλά μεν από των πράξεων των Αποστόλων, ενείς ή του Αγίου Πνεύματος χάρις, εν Πέτρο και πάση νομού της Αποστόλης ενήργησε. Λείπει δε πολλά και εκ των Καθολικών και εκ των Παύλου 14 επιστολών, εξών ο λίγανήν όσπερ εκ μεγάλου λιμόνος, υπομνήσεως μόνης ένεκεν απανθήσαστε πειρασόμεθα. Μας λείπουν πολλά, λέει. Πού έχουμε να πούμε? Αλλά έρχεται το Πάσχα και πρέπει να βαπτιστείτε. Γι' αυτό θα συντομεύσουμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Υπολείπονται από τις 14 επιστολές του Παύλου, από τις πράξεις, από τις 7 καθολικές, αυτό εννοεί καθολικές επιστολές, λείπουν πολλά. Αλλά τι θα κάνουμε? Να τι θα κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια απόπειρα, να κάνουμε μια ανθολόγηση σαν από ένα λιμόνα, ένα ωραίο λιβάδι, και θα πάρουμε τα καλύτερα για να σας τα παρουσιάσουμε. 21η παράγραφη, ΚΑΑ. Και τώρα κάνει αυτή την ανθολόγηση καταρχάς από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Εν γάρ τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος, βουλήσει πατρός και Υιού, σταθείς ο Πέτρος συν της 11 και επάρα στην φωνήν αυτού, κατά το ηρημένον ύψωσον ενισχύει την φωνή σου ο Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ, που είναι από τον προφήτη Ισαΐα 40 κεφάλαιον στίχος 9, το νοητό δικτύο των λόγων ψυχάς, όσοι τρεις χιλίας εζόγρισε, το σάφτης εν πάση της Αποστόλης ομού της χάριτος ενεργούσης, ως εκ των Ιουδαίων των Χριστών εσταυροκότων, εκείνων πιστεύσε, το σούτους και εν ονόματι Χριστού βαπτιστήνε και προσκαρτερεί τη διδαχή των Αποστόλων και τες προσευχές. Θα σας το αποδώσω. Αναφέρεται ότι όταν σημειώθηκε η Πεντηκοστή, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, τότε ο Απόστολος Πέτρος λέει, τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος βουλήσει πατρός και Υιού, στάθηκε και έκανε ένα κήρυγμα. Και εδώ θυμάται μία προφητεία από τον προφήτη Ισαΐα που λέγει ύψωσον ενισχύει την φωνή σου, εσύ με δύναμη την φωνή σου να υψώσεις, εσύ που ευαγγελίζεσαι την Ιερουσαλήμ, σας είπα εις τον Ισαΐα, και άπλωσε αυτό το νοητό δείκτη του Λόγου του Θεού και εζόγρισε, εψάρεψε ψυχές. Και από εκείνους που είχαν ψυχές, εκείνων που μπορούσαν να είχαν φωνάξει τον Σταύρωσον, Σταύρωσον εκ των Σταυρωτών. Και μάλιστα αυτές οι ψυχές δεν ήσαν μόνο τρεις χίλιες, θα μας το πει όμως λίγο πιο κάτω, όταν θα γίνουν άλλες 2.000 ψυχές
με μια δεύτερη περίπτωση και θα είναι 5.000. Αλλά το λέει λίγο πιο κάτω αυτό. Και τι έκανε, όλοι αυτοί λέγει να βαπτιστούν και να προσκαρτερούν, να περιμένουν τη διδαχή των Αποστόλων και να μένουν στις προσευχές. Εκείνα τα οποία έχουμε ήδη δει και έχουμε αναλύσει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Πώς έγιναν όλα αυτά? Δυνάμει του Αγίου Πνεύματος, βουλήση Πατρός και Υιού. Πώς λοιπόν όλα αυτά? Δυνάμει του Αγίου Πνεύματος. Δυνάμει του Αγίου Πνεύματος. Ναι αγαπητοί μου, θα μπορούσε ο Απόστολος Πέτρος να έχει το θάρρος εκείνο το οποίο του έλειπε και των άλλων μαθητών που ήσαν μέσα εις το υπερόν των θυρών και κλεισμένων? Θα είχαν το θάρρος να ομιλήσουν σε ένα τόσο μεγάλο πλήθος? Και μάλιστα στην εορτή της Πεντηκοστής που συνεκεντρώνεται τόσο μεγάλο πλήθος προσκυνητών, τι ήταν εκείνο? Το Πνεύμα το Άγιον έδωσε την δύναμη, έδωσε την παρησία, αλλά και το περιεχόμενο του τι ο Απόστολος Πέτρος θα έλεγε εις τον κόσμο. Και εδώ λέγει βουλήσει Πατρός και Υιού. Ναι, το Πνεύμα το Άγιον δεν ενεργεί ερήμην του Πατρός ούτε ερήμην του Υιού. Είναι το κοινό θέλημα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ένα είναι το θέλημα των τριών προσώπων, μία και η ενέργεια. Ένα το θέλημα, μία η ενέργεια. Μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, επειδή φέρει την ανθρωπίνη φύση, είναι δύο τα θελήματα και δύο οι ενέργειες. Διότι είναι η θεία και η ανθρωπίνη θέληση, η θεία και η ανθρωπίνη ενέργεια. Αλλά στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, μία η ενέργεια, μία η θέληση. Έτσι βλέπει κανείς εδώ ότι το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο δίδει ό,τι έδωσε στον Απόστολο Πέτρο για να ομιλήσει. Πηγαίνει μετά σε ένα δεύτερο περιστατικό. «Εν τη αυτή δε πάλι δυνάμει του Αγίου Πνεύματος, Πέτρος και Ιωάννης, αναβάντες εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την ενάτην, και τον εν τη ωραία πύλη χολών νεκκυλίας μητρός από ετών τεσσαράκοντα υπάρχοντα, εν ονόματι Ιησού θεραπεύσαντες, ή να πληρωθεί το ηρημένον, τότε αλείται ως έλαφος ο χολός, για να υποθεί να πραγματοποιηθεί εκείνο που υπόθηκε από τον προφήτην πάλι Ισαΐα στο 35 κεφάλαιο στίχος 6, ότι τότε αλείται, αλφα δασία, εψιλον γιώτα, αλείται, χοροπηδάει ο κουτσός σαν το ελάφι, είδωρ αλόμενο, το νερό που αναβλύζει, που χοροπηδάει. Τη πνευματική μεν τη διδασκαλία σα γίνει, πεντακισχυλίους ομού πιστέψαντα σε ζώγρισαν, τους δε πεπλανημένους άρχοντας του λαού και αρχιερείς διήλεγξαν, ούδη οικίαν σοφίαν αγράμματι γάρ και ιδιώτε ήσαν, αλλά δια την του Πνεύματος ενέργειαν γέγραπτε γάρ. Τότε Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς, και το σάφτι δια των 12 Αποστόλων ή του Αγίου Πνεύματος εν της πιστεύσασιν ενήργησε χάρις, ως είναι μεν αυτόν την καρδίαν και την ψυχήν μίαν, επίκοινων δε την των όντων απόλαυσιν, των μεν κτητόρων κτλ. Διάβασα πολύ κείμενο γιατί τα έχουμε κάνει αυτά στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και σας τα λέω μόνο με δύο λόγια γιατί δεν κάνω πιο πολλή ανάλυση, είναι λίγο περιττό. Όταν ο Απόστολος Πέτρος και Ιωάννης, ο Απόστολος, επήγαν την ενάτη ώρα, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι, εις το ιερόν για να προσευχηθούν, και εκεί συνήθισαν εις την πύλη τη λεγόμενη ωραία κάποιον κουτσόν άνθρωπο, ο οποίος ήταν χολός, κουτσός, εκγενετής. Και είχε πει εκεί ο Απόστολος Πέτρος, κοίταξέ με. Εκείνος κοίταξε, βέβαια ελπίζοντας ότι κάποιο καλό νόμισμα θα του δώσει. Αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει μη,
δεν έχω χρήματα, εκείνο που έχω θα σου δώσω, εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Και τότε σηκώθηκε ο κουτσός, χοροπηδούσε πραγματικά, ακολούθησε ο κόσμος που τον ήξεραν εκεί που ζητιάνευε, γιατί τον άφηναν, τον ακουμπούσαν και τον έπαιρναν το βράδυ και την άλλη μέρα τον ακουμπούσαν και ο άνθρωπος έβγαζε με την επαιτία το μεροκαματό του για να ζήσει. Έτσι όλος ο κόσμος τον είχε δει αυτόν, και όταν τον βλέπουν να χοροπηδάει αυτός ο άνθρωπος, τότε ο Απόστολος Πέτρος εστάθηκε και είπε στον κόσμο που άρχισε να μαζεύεται. Ξέρετε ότι κάτι να συμβεί, πως μαζεύεται ο κόσμος, και τους είπε: τι το εκπληκτικό αυτή η δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Εδώ όμως θα ήθελα κάτι να πω σαν ένα σχολιασμό. Λέει: εν τη αυτή δε πάλιν δυνάμει του Αγίου Πνεύματος, και παρακάτω, εν ονόματι Ιησού θεραπεύσαντες. Μάλιστα, προσέξτε, παντού θα συναντήσουμε το Πνεύμα το Άγιο και τον Ιησού Χριστό, παντού. Ίσως μέχρι τώρα πάντα να αισθανόμεθα την παρουσία του Χριστού και τρόπον την να αναγνωούμε το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ένα λάθος και μία αδικία που κάνουμε όχι στο Θεό, στον εαυτό μας. Αγαπητοί μου, ενεργούν πάντα βέβαια τα τρία πρόσωπα, αλλά επειδή στην Εκκλησία μένει το Πνεύμα το Άγιον, έχουμε την εξής διαδικασία. Ο Υιός επιστέφθη στον κόσμο και ανήλθε στον ουρανό, διότι είχε έργο να επιτελέσει στον ουρανό και επιτελεί, δεν επετέλεσε, επιτελεί διαρκώς. Είναι το έργο της οντολογικής του μεσητείας. Όταν λέγω οντολογική μεσητεία, δεν εννοώ τι άλλο παρά ότι η παρουσία της ανθρωπίνης φύσεως είναι η μεσητεία προς τον Πατέρα. Όχι δηλαδή ότι ο Υιός παρακαλεί τον Πατέρα για μας. Βεβαίως είναι και αυτό. Αλλά αυτή η ιδία η ανθρωπίνη φύσης είναι η μεσητεία και η πρεσβεία προς τον Πατέρα. Ότι δηλαδή ανέβηκε η ανθρωπίνη φύσης και η ανθρωπίνη στον ουρανό, και η ανθρωπίνη φύσης τώρα οράται, βλέπετε από τον Πατέρα. Και συνεπώς, βλέποντας την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, του Υιού του, ο Πατήρ, χαρίζεται, χάρη του Υιού του, χαρίζεται εις τους ανθρώπους. Αυτή είναι η πρεσβεία. Και αυτό λέγεται οντολογική. Η μεσητεία της Παναγίας δεν είναι οντολογική. Η μεσητεία της Παναγίας ή των Αγίων είναι η δέησης. Παρακαλούν. Παρακαλούν τον Κύριον υπέρ των ανθρώπων, αλλά παρακαλούν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι της Παναγίας η δέησης είναι βεβαίως όχι οντολογική, αλλά τι θα πείραζε να λέγαμε ότι θα ήταν οντολογική. Γιατί, πού, πώς? Ακούστε, ποιος έδωσε το σώμα του Ιησού? Η Θεοτόκος. Συνεπώς, το σώμα του Ιησού είναι το δικό της το σώμα, και προβάλλει τώρα τον Ιησούν τρόπον την άπρος τον Πατέρα, ότι εγώ έδωσα το δικό μου το σώμα σε εκείνον, το οποίο τώρα σώμα του Ιησού είναι εκείνο το οποίο στέκεται οντολογική πρεσβεία, οντολογική μεσητεία. Έτσι δεν μπορούμε ίσως να βγάλουμε την Παναγία από αυτήν την οντολογική μεσητεία. Σαφώς όμως οντολογική μεσητεία είναι αυτή η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ξαναλέγω, των Αγίων η μεσητεία δεν είναι οντολογική. Απλώς παρακαλούν, προσεύχονται. Θυμηθείτε εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως που λέγει, ήταν ένα χρυσούν θυμιατήριον και εκεί ανέβηκε ο καπνός
και εξηγεί ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι είναι οι προσευχές των Αγίων. Οι προσευχές των Αγίων. Συνεπώς δεν είναι οντολογική αυτή η μυστεία των Αγίων. Αλλά όταν ο Ιησούς ανήλθε εις των ουρανών, τότε κατήλθε το Πνεύμα του Άγιον. Και συνεπώς, για να μένει στην Εκκλησία, κάθε τι που ενεργείται μέσα στην Εκκλησία είναι το θέλημα του Πατρός, το ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο εις το όνομα του Υιού, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει εδώ, δυνάμει του Αγίου Πνεύματος εν ονόματι Ιησού. Αυτό είναι το πολύ χαρακτηριστικό. Θα ήθελα να σας πω, όπως ο Χριστός λέγει, εγώ ποιώ δακτύλο Θεού τα θαύματα, είπε κάποτε, όταν τον κατηγορούσαν ότι με δαιμονική ενέργεια έκανε τα θαύματα. Φοβερό πράγμα. Δακτύλο Θεού. Ποιος είναι αυτός ο δάκτυλος του Θεού? Ο δάκτυλος του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς ενεργεί ο Υιός δια του Αγίου Πνεύματος ή το Πνεύμα το Άγιον εν ονόματι του Υιού. Βλέπετε, γι' αυτό να το ξέρουμε αγαπητοί, όταν ζητούμε πάντα κάτι, εκείνο που μένει στην Εκκλησία είναι το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό τελεί τα μυστήρια. Αυτό αγιάζει τους πιστούς, αυτό δίδει τα δώρα του, αυτό καθιστά τον άνθρωπον πνευματικών άνθρωπων. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον θα μας αναστήσει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό θα μας δώσει την καινούρια φύση μας, η οποία θα είναι η παλιά ανακαινισμένη. Αυτό θα μας δώσει τα λεγόμενα και διαλαλούμενα πνευματικά σώματα, όχι γιατί θα είναι άειλα, θα είναι τα ίδια σώματα, αλλά θα είναι όμως πια κάτω από τις την, θα λέγαμε την τροφοδοσία, των διακανονισμών, πώς να το πω, του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα τρώμε, δεν θα πίνουμε, δεν θα είμαστε κάτω από βιολογικές ανάγκες, γιατί το Πνεύμα του Άγιου θα είναι εκείνο που θα συγκρατεί την ανθρωπίνη φύση, αυτήν την υλική που λέμε σήμερα ανθρωπίνη φύση. Το σώμα δεν θα αποθυνίσκει, δεν θα φτύρεται πνευματικό σώμα. Ποιος θα το συντηρεί? Το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό προσέξτε, δεν αδικούμε το Πνεύμα το Άγιον, τον εαυτό μας αδικούμε. Η προσευχή μας όταν γίνεται, να έχουμε πάντοτε στο νου μας το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο μας σπρώχνει να προσευχηθούμε, εκείνο το οποίο μας λέγει στο αυτή τι να προσευχηθούμε και ούτω καθεξής. Έτσι, εν ονόματι του Ιησού Χριστού έχουμε το Πνεύμα του Θεού που ενεργεί στη ζωή μας. Βέβαια δεν θα είχαμε το Πνεύμα του Θεού εάν ο Υιός δεν ενυνθρώπιζε και δεν ήρχεται εις τον κόσμο αυτόν. Μετά από το περιστατικό αυτό του χολού που εθεραπεύθη, ένα άλλο σημείο είναι ότι και το σάφτι δια των 12 Αποστόλων ή του Αγίου Πνεύματος εν της πιστεύσασιν ενήργησε χάρις, ως είναι μεν αυτόν την καρδίαν και την ψυχήν μίαν, επίκοινον δε την των όντων απόλαυση και τα λοιπά. Προσέξτε κάτι. Μας γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι στο βιβλίο των πράξεων του πλήθους των πιστευσάντων ήτο η ψυχή και η καρδία μία. Μπορείτε να μου βρείτε κανέναν τρόπο που να μπορεί μία μικρή ομάδα, αν όχι μεγάλη ομάδα, να έχει μία ψυχή και μία καρδιά? Και μία πρόχειρη ομάδα είναι μία οικογένεια. Μπορείτε να μου δείξετε μια οικογένεια τον οποίον η καρδία και η ψυχή είναι μία? Ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά.
θα περιμένω να μου βρείτε και να έρθετε να μου πείτε, η τάδε οικογένεια είναι μία ψυχή και μία καρδιά. Σας βεβαιώνω δεν θα βρείτε. Γιατί? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω το γιατί. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Πώς ο Λουκάς μας περιγράφει και μας λέει ότι τόσων χιλιάδων ανθρώπων η ψυχή και η καρδία ή το μία, πώς έγινε αυτό το καταπληκτικό πράγμα? Μήπως ήταν ψηλόν το ψημεγιώτα ρήμα, δηλαδή φιλολογική κουβέντα? Όχι αγαπητοί μου, δεν ήταν φιλολογική κουβέντα. Του πλήθους των πιστευσάντων ή το η καρδιά και η ψυχή μη. Ποιος την έκανε την καρδιά και την ψυχή μία του πλήθους των πιστευσάντων? Το πνεύμα το Άγιο. Το πνεύμα το Άγιο. Αυτό έκανε την ψυχή και την καρδιά του πλήθους μία. Αλλά καλά, εμείς δεν έχουμε το πνεύμα το Άγιο? Όταν είπα το προηγούμενο παράδειγμα για μια οικογένεια, ότι δεν θα βρείτε ίσως ούτε μία οικογένεια που να έχει ομοφροσύνη, μια καρδιά και μια ψυχή, δεν το έχουμε το πνεύμα το Άγιο, θα σας απαντούσα. Το έχω, αλλά δεν το αφήνουμε να ενεργήσει στη ζωή μας. Και το έχουμε στο ντουλάπι, το περιορίζουμε. Κάτσε εσύ εκεί, εμείς θα κάνουμε και μερικά πράγματα που τα θέλουμε εμείς όπως τα θέλουμε. Και δεν αφήνουμε την ύπαρξή μας και την κοινή μας ζωή, την κοινοβιακή μας ζωή, να ενεργήσει το πνεύμα του Θεού, ώστε να είναι η καρδιά και η ψυχή μία. Δυστυχία, ναι, έτσι δεν θα βρείτε πια την καρδιά και την ψυχή μια, μέσα σε μια ενορία. Σε μια ενορία βάζει κανείς επιτρόπους και μαλώνουμε. Βάζει ερανική επιτροπή και μαλώνουμε. Θα πάρουμε εκείνο, όχι θα πάρουμε εκείνο το αντικείμενο. Θα πάρουμε πολύ έλαιο, όχι θα πάρουμε προσκυνητάρι. Δεν συμφωνούν. Τι ήταν εκείνο που τους έκανε να είναι ηνωμένοι σε μια, θα λέγαμε, ομάδα ανθρώπων που θα φροντίσουν? Ξέρετε, μόνο το πνεύμα το Άγιο δεν είναι. Τι είναι? Η κυροδοξία. Είναι μικρό πράγμα να σε επίτροπος. Κάθεσαι στο παγκάρι, σε βλέπουν οι άλλοι όταν περνάνε και ανάβουν το κερί, δίνουν χρήματα και παίρνουν το κερί, σε βλέπουν στο παγκάρι, κάθεσαι εκεί, καμαρώνεις. Οι κύριοι επίτροποι. Θα τους προσβάλλω τους επιτρόπους. Αλλά το ελαττήριο είναι η κυροδοξία. Γι' αυτό μαλώνουν. Μαλώνουν με τον παπά. Αλλά γιατί να πούμε για τους επιτρόπους? Και οι ιερείς μαλώνουν μέσα στο ιερό. Γιατί? Γιατί το σπρώξαμε και το βάλαμε στο ντουλάπι το πνεύμα το Άγιο. Αυτό και στα μοναστήρια. Βλέπετε, κανένα δεν αφήνω. Και στα μοναστήρια δεν έχουμε το ίδιο φρόνημα. Αλλά κάνουμε υπομονή, λένε. Αυτός λέει αυτά, κάνει λίγο υπομονή. Ο άλλος, το εργό, υπομένει, ανέχεται. Γιατί? Δεν έχουμε αφήσει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος να εκδηλωθεί μέσα στη ζωή μας. Αυτό και στις οικογένειες, αυτό και στην πόλη μας, αυτό και στην πατρίδα μας. Ναι, αυτός είναι ο λόγος. Αν αφήσουμε πραγματικά το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει στη ζωή μας, τότε αγαπητοί μου τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ διαφορετικά. Παρακάτω. Επίκοινον δε την των όντων απόλαυσιν των μεν κτητόρων το κτημεΐτα τα στιμάς των κτημάτων προσφερόντων ευλαβώς εν δεούς δε μηδενός όντως εν αφής ανανίου δε και σαπφύρης τον ψεύδεσθε το πνεύμα το Άγιον επιχειρησάντων την πρέπουσαν δίκην υπομεινάντων. Είχαν λέγει άπαντα κοινά. Δεύτερο σημείο. Άπαντα κοινά. Άπαντα κοινά.
Κανείς δεν έλεγε, μας σημειώνει ο Ευαγγελίστης Λουκάς ιστορικά, αυτό είναι δικό μου και αυτό είναι δικό σου. Μπορούσε ίσως, αυτό είχα πει τότε, νομικά να ανήκει το ρολόι αυτό σε μένα, νομικά μου ανήκει, αλλά ηθικά ανήκει σε όλους. Μπορεί να το πάρετε, να το χρησιμοποιήσετε όταν το χρειάζεστε το ρολόι αυτό. Αυτές οι καρέκλες που καθόμαστε νομικά ανήκουν στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να πάρεις μια καρέκλα από εδώ, αλλά στη χρήση κάθεται όποιος θέλει, όποιος βρεθεί. Βλέπετε, καθόμαστε στην καρέκλα, μετά θα φύγουμε, δεν παίρνουμε μαζί μας και την καρέκλα. Είναι μια κοινή χρήση. Έτσι, αυτά που ήσαν κοινά μπορεί νομικά να ανήκουν εις τους κάποιους κτήτορας, το κτημεΐτα, δηλαδή στους ιδιοκτήτας. Διότι αν πουλούσαν, σας έλεγα τότε, όλοι τα χωράφια τους, τότε πώς θα μπορούσαν να καλλιεργούν και να προσφέρουν στην Εκκλησία? Αν πουλούσαν όλοι τα σπίτια τους, πού θα έμεναν? Πού θα έμεναν, στον δρόμο? Αλλά τι μπορούσε κανείς στο σπίτι του να φιλοξενήσει? Να φιλοξενήσει την Εκκλησία, όπως σήμερα γίνονται στα σπίτια κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής. Ένας που κάνει στο σπίτι του ένα κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, ξέρετε πως σκέπτεται? Ότι το σπίτι είναι στην κοινή χρήση της Εκκλησίας. Ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί το σπίτι μου. Δεν λέγω λοιπόν ότι είναι δικό μου, νομικός μου ανήκει. Αλλά αντί αυτή την περίπτωση στη χρήση είναι για την Εκκλησία. Δεν μου λέτε τώρα, για να το πει αυτό ένα πλήθος ανθρώπων, άνθρωποι που ζήσαν μέχρι χθες μια φυσική ζωή που μάλωναν για τα χωράφια, για να το πουν, τι νος κατόρθωμα είναι αυτό? Δεν είναι κατόρθωμα του Αγίου Πνεύματος? Αν μου πείτε, να πω σήμερα, να πω χθες, να πω την περασμένη εβδομάδα, χρόνια ολόκληρα ακούω εσάς, ακούω εσάς θέματα, θα λέγαμε, κληρονομικά, θέματα χωραφιών, σπιτιών, δυσαρέσκειες, μαλώματα. Όταν τα ίδια τα αδέλφια δεν μπορούν να χωρίσουν την πατρική περιουσία. Όταν υπάρχουν δυσαρέσκειες και δεν λένε καλημέρα μεταξύ τους. Πέστε μου. Και συγκρίνουμε αυτή την κατάσταση με την κατάσταση της πρώτης εκκλησίας. Μπορούμε να λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν το Πνεύμα το Άγιον? Δεν το έχουν. Που το έχουν βάλει? Το έχουν βάλει στο ντουλάπι. Το έχουν παραμερίσει. Είναι, θυμήθηκα μια λέξη που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ για άλλους λόγους. Είναι στο γύψο. Είναι στο γύψο. Ανενέργητον το Άγιο Πνεύμα και λυπείται. Μη πούμε, αγαπητοί μου, λοιπόν, ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Το λέω με καημό, πρώτα για τον εαυτό μου. Δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Ναι, δεν είμαστε. Γιατί αν είμαστε, τότε θα ενεργούσε το Πνεύμα του Θεού, όπως ενήργησε και στην πρώτη Εκκλησία, και το βλέπουμε αυτό διάχυτο. Και αναφέρεται βέβαια και στον Ανανία και στην Σάπφυρα, ενθυμίστε αυτό το ζεύγος που και τα λοιπά, και ότι αυτοί είπαν ψέματα εις το Πνεύμα το Άγιο. Το τονίζει ιδιαίτερος ο Απόστολος Πέτρος. Δεν είπε, λέτε, είπατε ψέματα εις τον Ιησού Χριστόν, αλλά εις το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μένει στην Εκκλησία και διευθύνει την Εκκλησία και είναι εκείνο το οποίο φροντίζει, τέλος πάντων, τελετουργεί τα πάντα, είναι μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό είπε, είπατε ψέματα όχι σε άνθρωπο αλλά στο Πνεύμα το Άγιο. Λίγο πιο κάτω θα πει, είπατε ψέματα στο Θεό, άρα το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Θυμόστε τότε που το λέγαμε αυτό στο βιβλίο των Πράξεων. 22 παράγραφος. Δια δε των χειρών των Αποστόλων εγένετο σημεία και τέρατα πολλά είναι το λαό, και το σάφτι περιεκέχει το της Αποστόλης η πνευματική χάρις
ως φοβερούς μεν αυτούς είναι και ταύτα πράους όντες, τον γαρ λοιπόν ουδή σε τόλμα κολλάστε αυτής, αλλά μεγάλνεν αυτούς ο λαός κλπ. Εδώ λέγει το Πνεύμα του Θεού ήταν στους Αποστόλους τόσο ώστε οι Απόστολοι να επιτελούν τέρατα και σημεία. Κι άλλοτε σας είπα τέρας, τεράστιο θα πει πολύ μεγάλο, αφύσικα μεγάλο, πολύ μεγάλο. Αυτό είναι τα σημεία και τα τέρατα, δηλαδή θαύματα, αλλά και θαύματα τρομακτικά και μεγάλα. Λοιπόν, ήταν λέγει η πνευματική χάρη τόση στους Αποστόλους ώστε περιεκέχητο, περιεκέχητο, περιχύνω, περιχύνω. Όταν έχουμε ένα γλυκό, ξέρω εγώ αυτά τα γλυκά που κάνουμε και μετά βάζουμε το σιρόπι, τι κάνουμε? Περιχύνουμε, λέτε εσείς οι γυναίκες, αυτό το γλυκό με το σιρόπι. Και το γλυκό αυτό, ας πούμε το από άμυλο ό,τι ήταν, μουλιάζει μέσα εις το σιρόπι. Αυτό θα πει ότι χάρη περιεκέχητο, δηλαδή είχε χυθεί γύρω από τους Αποστόλους. Ήσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Είναι μια άλλη έκφραση της πληρότητος του Αγίου Πνεύματος που είχαν. Και εδώ τώρα, ως φοβερούς μεν αυτούς είναι και ταύτα πράους όντας. Εθεωρούντο φοβεροί οι Απόστολοι. Κι όμως ήσαν πράγοι. Θα πει φοβερός. Είναι εκείνος ο οποίος προκαλεί τον φόβο εις τους άλλους. Λέμε, ο Θεός είναι φοβερός. Ξέρετε, η λέξη φοβερός έχει ξεπέσει σήμερα και λέμε φοβερόν έναν άνθρωπο ως κακοήθη. Φοβερός άνθρωπος. Φοβερός άνθρωπος. Ή ακόμη λέμε ένα πράγμα για να το κάνουμε μεγάλο, εκπληκτικό. Λέμε φοβερό, φοβερό. Ήταν ωραία η έκθεση. Φοβερή, φοβερή. Δηλαδή εκπληκτική. Κατά λέξη φοβερός θα πει εκείνος που προκαλεί τον φόβο. Και λέμε ο Θεός είναι φοβερός. Όχι με την έννοια βεβαίως που είπαμε προηγουμένως, αλλά με την έννοια δηλαδή κακός ή εκδικητικός, άπαγε. Ή ακόμα εκπληκτικός. Όχι, όχι. Προκαλεί φόβον από τη στιγμή που θα αντιληφθείς τη δύναμη του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός, σε ποιο είναι φόβο. Γι' αυτό όταν οι άνθρωποι ζούσαν το Θεό, τα θαύματά του, τους έπιανε φόβος. Θα διαβάσετε την Αγία Γραφή, όπου εγίνονται θαύματα από τον Ιησού Χριστό, από τους Αποστόλους, έπεφτε λέει στο λαό φόβος. Τώρα εδώ οι Απόστολοι εμφανίζονται φοβεροί, προκαλούν φόβο, παρότι ήσαν άνθρωποι λέει πράοι, ήρεμοι. Είχαν καμία δύναμη, τρομακτική δύναμη. Τι? Το Άγιο Πνεύμα. Όταν αγαπητοί μου τους βάζουν στη φυλακή και εκείνοι βρίσκονται έξω, όταν δεν υπάρχει καμία διάρρηξη στη φυλακή, δεν προκαλεί φόβο αυτό? Θυμηθείτε καλά και τον Παύλο, παίρνω τους μαθητάς τότε, τις μέρες εκείνες μετά την Πεντηκοστή, που τους είδαν στο ιερό πρωί πρωί να τα κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ? Πώς βρεθήκατε? Δεν πιάνει φόβος όταν βλέπουν μόνο η σκιά του Πέτρου να θεραπεύει αρρώστους? Δεν πιάνει φόβος? Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει φοβερός στους εχθρούς του όταν είναι πάρα πολύ πνευματικός άνθρωπος. Α, ώστε λοιπόν η μέθοδος το να γίνω φοβερός εις τον άλλον ή να αμυνθώ τη ζωή μου δεν είναι να μάθω την, πώς λένε εκείνη την πάλι την Ιαπωνική, πώς λέγεται, κάνα δυο φορές είδα σε αυτοκίνητα, δυο φορές σε ταξί το παιδάκι του ταξιτζή να έχει, πώς λέγεται, καράτε. Και λέω, το παιδάκι αυτό είναι ειδικό? Ναι. Γιατί μαθαίνει καράτε? Ναι.
Γιατί? Για να μπορεί να αμυνθεί στη ζωή του. Αγαπητοί μου, δεν είναι η το καράτε που θα μας κάνει να αμυνθούμε στη ζωή μας, αλλά η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ποιος γονιός φροντίζει το παιδί του να έχει το Πνεύμα του Θεού? Αν το φροντίζει, τότε έχει ακαταμάχητον σύμμαχον και καθίσταται φοβερός στους πάντας. Αυτά για απόψε. Ο Κύριος να σας ευλογεί.